Χιλιάδες ασθενείς από την Κρήτη που περιμένουν μήνες τώρα να υποβληθούν σε επέμβαση στο Βενιζέλιο παραμένουν εγκλωβισμένοι στις λίστες, καθώς λειτουργούν μόλις δύο είτε στην καλύτερη περίπτωση τρία χειρουργικά τραπέζια. Η έλλειψη βασικών ειδικοτήτων όπως οι αναισθησιολόγοι διαμόρφωσε την εικόνα με πάνω από 6.000 ασθενείς να περιμένουν μάταια. Αυτή τη στιγμή είναι 10 υπηρετούντες αναισθησιολόγοι, οι οποίοι δεν επαρκούν με τίποτα. Προ-COVID χειρουργούσαν 5 τραπέζια χειρουργικά την ημέρα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 2, κατ' εξαίρεση μερικές μέρες 3 τραπέζια. Σαν να μην έφτανε αυτό, η απόφαση για τη μετακίνηση ενός αναισθησιολόγου στο Ρέθυμνο οδηγεί σε πλήρες αδιέξοδο το νοσοκομείο, όπως καταγγέλουν γιατροί και νοσηλευτές. Κατά προσέγγιση, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη λίστα πάνω από 6.000 άτομα, τα οποία περιμένουν να χειρουργηθούν. Έτσι. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι τακτικά περιστατικά. Είναι απαράδεκτο, πρέπει να χύψουν επιτέλους το κομμάτι αυτό να το δούνε, να τελειώσουμε το πράγμα και όχι να πολλαπλασιάζονται οι λίστες και εμείς να μην μπορούμε να χειρουργήσουμε, αλλά να στέλνουμε δανεικούς αναισθησιολόγους σε άλλο νομό, σε άλλο νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή, τεράστιες καθυστερήσεις τόσο στα τακτικά χειρουργεία όσο και τα έκτακτα περιστατικά προκαλεί το γεγονός ότι πλέον όλα τα δείγματα για την ανίχνευση κορονοϊού αποστέλλονται στην Αθήνα. Ένας από τους λόγους είναι οικονομικός. Διότι εδώ το τοπικό, στο Πανεπιστήμιο, εδώ πέρα τα εργαστήρια, έχουμε ζητήσει ένα υπέργο ποσό, το ποσό των 90 ευρώ ανά τεστ, ενώ αντίστοιχα στην Αθήνα πληρώνουμε κάπου 13 ευρώ ανά τεστ. Είναι μεγάλη διαφορά. Γιατροί και νοσηλευτές στο Βενιζέλιο συμμετείχαν το μεσημέρι σε τρίωρη στάση εργασίας. Διαμαρτύρονται για τη λήξη των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού μέχρι το τέλος του έτους. Από τους 1.000 εργαζομένους θα αποχωρήσουν οι 400. Έχουμε συναδέλφους που είναι από 7 έως 25 χρόνια εδώ και αυτό το καθεστώς ομοιραία που επικρατεί σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει επιτέλους να λήξει. Καλά τα χειροκροτήματα και τα χτυπήματα στην πλάτη όμως πρέπει να γίνουν πράξη. 400 εργαζόμενοι με συμβάσεις θα αποχωρήσουν μέχρι το τέλος του έτους και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.